παρεμβάσεις στην αλληλεγγύη. Όπως γνωρίζετε, από πολύ νωρίς, από τα Χριστούγεννα, κάνουμε τις παρεμβάσεις που θέλουμε για το θέμα της κρίμας που έχουμε στο Τιγκάκι, το χρόνιο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Και αυτό οφείλεται στην προεργασία που έχει γίνει από το χειμώνα, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Περιβάλλοντος, όπου έχει κάνει την απαραίτητη μελέτη από το χειμώνα, έτσι ώστε πριν από λίγες ημέρες είχε εγκατασταθεί ο εργολάβος για τις απαραίτητες ψεκασμούς που έπρεπε να γίνουν περιμετρικά. Άρα λοιπόν, σε συνδυασμό με το ότι εμείς από τον Ιανουάριο έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε την επάντληση του νερού, το οποίο φεύγει το γλυκό το νερό, όπως έχουμε πει, κατά τη διάρκεια όλου του χειμώνα, από το Πάσχα και μετά, κάνοντας εισρωή θαλασσινού νερού αυτή τη στιγμή και με τους ψεκασμούς, αυτές οι δύο συνδυασμοί φαίνεται ότι το βράδυ πάμε πολύ καλά και το επίπεδο με το θέμα της κρίμας έχει πέσει πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε, εντατικοποιούμε τις εργασίες αυτές και πρέπει να συνεχίσουμε. Αυτή είναι η διαδικασία και πρέπει να την κάνουμε. Αναφορικά τώρα με το γεγονός ότι βλέπουμε ότι το Τιγκάκι, που είναι μια τουριστική κατεξοχήν περιοχή που υποδέχεται και τους πρώτους τουρίστες, είναι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που βιοπορίζονται εδώ και είναι επαγγελματίες της περιοχής να έχουν έτοιμες τις παραλίες τους, να είναι τα τμήματα έτοιμα όπως έχει ορίσει η δημοπράτηση του Δήμου, της Κοκκαίη κοινότητα βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ευταξία και ένας ιδιαίτερα καλοπισμός στην περιοχή, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, αλλά εμείς επειδή πρέπει να μιλάμε ειλικρινά στον κόσμο και στους συνδημότες μας και δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε, δυστυχώς η κατάσταση του COVID, και δεν είναι δικαιολογία, είναι μια πραγματικότητα. Η όλη αναμπομπούλα που έχει γίνει πήγαν όλα πίσω. Το ξανά είπα και πρόσφατα ότι η διαφορετικότητα, το ότι έπρεπε να υπάρξουν κάποιες προτεραιότητες, αλλά με το προσωπικό που υπάρχει και με τις δυνατότητες να κάνουμε και παρεμβάσεις των σχολείων που είχαμε, που έπρεπε να γίνουν απαραίτητες, έγινε και αποπερατωθήκανε. Άρα λοιπόν σήμερα συνεχίζουμε τις εργασίες μας τόσο στις παραλίες, όπως βλέπετε το στρώσιμο, την επίστρωση που κάνουμε, όσο και την υπηρεσία Πρασίνου που βρίσκεται εδώ πέρα με τη συνδρομή του φίλου του Μανώλη του Καματερού και του αντιδημάρχου μας του κ. Καμπουράκη του Σταμάτη, που έχει κάνει μια συνδρομή στο Τιγκάκι έτσι ώστε για να βοηθηθούμε. Και όπως καταλαβαίνετε, το μέτωπο είναι μεγάλο, γιατί ο συνάδελφος ο Μανώλης προχτές ήταν στην Καρδάμενα, ήταν στην Κέφαλο. Οπότε λοιπόν, με λίγη υπομονή, σιγά σιγά ο Μανώλης όπου μπορεί βοηθάει και η υπηρεσία παρελθόν όπου μπορεί συμβάλλει και βοηθάει. Άρα λοιπόν, λίγο υπομονή, ψυχραιμία και τις επόμενες ημέρες, όπως και το Τιγκάκι αλλά και το Μαρμάρι, θα πάρουν την εικόνα που πρέπει. Να μην μας πιάνει αυτός ο πανικός δηλαδή που υπάρχει, γιατί καταλαβαίνουμε την ένταση και το ρυθμό που υπάρχει, αλλά σε λίγες ημέρες ο χώρος θα είναι όπως πρέπει να είναι, ευφρεπής, καλοπισμένος, για να αποδεχτούμε τους πρώτους επισκέπτες. Από ό,τι φαίνεται, που πάει αρκετά πίσω βέβαια, αλλά πιστεύω ότι όλα πάνε καλά. Η Υπηρεσία Πρασίνου συνεχίζει να κλαδεύουμε τα χόρτα μας εκεί, να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στα παρτέρια, οπότε είμαστε σε καλό δρόμο. Συγχαρητήρια στην παράταξη του Θεοδόση Νικηταρά, που κατάφερε με τόσο λίγο προσωπικό από το Σιμάρι και πάνω να κάνει όλους τους προέδρους και όλο το προσωπικό να δουλεύουν να φτιάξουν το νησί μας όπως τους αρμόζει. Έχω να έρθω πολύ καιρό εδώ στις Αλικές. Πιστέψτε με, παρόλο που είμαι ταξιτζής, έχω πολύ καιρό να έρθω. Αυτό το έργο, εάν πάτε πίσω 10-20 χρόνια, δεν μπορούσε να έρθει εκτός από ένα μηχανάκι. Και ο πρόεδρος, ο Μιχάλης, ο φίλος μου, έχει κάνει ένα έργο το οποίο τώρα θα το απολαμβάνει όλος ο κόσμος, από τουρίστες μέχρι τους ντόπιους. Γι' αυτό και το λέω επανειλημμένος, ότι εμείς πρέπει όλοι μαζί να φτιάξουμε το νησί μας. Τώρα ποιος το φτιάχνει, δεν πειράζει, όλοι μαζί είμαστε. Όσο για την βοήθεια αυτή στο Τιγκάκι, επειδή τώρα απολύονται πολλοί εργάτες, θα μπορέσουμε να κάνουμε μια πρόσβαση στο Τιγκάκι, να φτιάξουμε, να βάλουμε γκαζόν στην πλατεία, να καθαρίσουμε τους δρόμους, να τους πλένουμε, να πάμε όπου θέλουν. Και θέλω να διορθώσω το φίλο μου, το Μιχάλη, σε μια αυτή που είπε για την Κέφαλο. Στην Κέφαλο δεν έχουμε πάει, γιατί υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα. Καταφέραμε και πήγαμε 2 μέρες στην Καρδάμενα να φτιάξουμε ορισμένα μέρη, τα οποία αυτά πάλι μπορούμε να τα συνεχίσουμε. Και θα το βάλουμε στο πρόγραμμα. Γι' αυτό παρακαλώ όλο τον κόσμο, λίγο υπομονή. Δεν μπορούν όλοι να ζητάνε και την άλλη μέρα να είναι έτοιμα. Είναι φύση αδύνατο. Άρα και οι επαγγελματίες είναι η αγωνία. Έχουμε δώσει προτεραιότητα. Κάτω στην ΚΟ, όλο το λιμάνι, όλα τα μαγαζιά, τα αυτά έχουν ανοίξει. Είναι μερικές παραλίες. Όπως θα πάμε στο Αχταίο, στην αστυνομία, η παραλία
και έχουμε ένα άτομο το οποίο τα κάνει, προσπαθεί να τα κάνουμε. Εδώ βλέπω τώρα, άμα δείτε γύρω σας, έχει δύο φορτωτές, έχει πάρα πολλά και δουλεύουν χωρίς να σταματάνε τα παιδιά. Και με τη λίγη βοήθεια που είχα εγώ και μου περισσεύανε σήμερα πράγματι να έρθουμε να βοηθήσουμε, μου έδωσε ο Σταμάτης, μου λέει Μανώλη πήγαινε να βοηθήσεις στο Ριγκάκι και να πούμε ότι ο COVID έχει επηρεάσει όλους σας, γιατί ακόμα και ο αντιδήμαρχος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε καραντίνα. Ναι, δεν μπορεί να. Λείπει λίγο η κεφαλή με το τηλέφωνο και τα αυτά, δεν μπορεί να αυτό. Απλώς εδώ πέρα στις Αλληλικές βλέπετε ότι είχε ένα πολύ ωραίο. Να προσέχουν να μην έρχονται πολύ μέσα και καθίζουν τα αυτοκίνητά τους και μετά έχουμε πρόβλημα για να φύγουν. Αυτά. Όλοι μαζί, παιδιά, θα φτιάξουμε το μισάκι μας. Τίποτα άλλο δεν έχω πει. Το λέω κάθε φορά αυτό. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εγώ θα ήθελα απλά να κλείσω με το γεγονός ότι για ακόμη μία φορά επικεντρώνομαι προσωπικά και το έχω ξαναναφέρει εδώ και πολλά χρόνια, αλλά πρέπει να το επαναλαμβάνουμε συνεχώς. Δυστυχώς, οι 8 μήνες προσλήψεις για ακόμα μία φορά, όσο και αν φαίνεται παράξενο για το Δήμο της ΚΟ και για όλους τους Δήμους, και δεν είναι καλό αυτό για τους νησιωτικούς Δήμους, να γίνονται η προκήρυξη το καλοκαίρι, έτσι ώστε για να έχουμε τους 8 μηνύτες, τα νέα παιδιά που θα έρθουν τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Οι Δήμοι έχουν την αναγκαιότητα να βρίσκονται εποχιακή στη θέση τους σήμερα, ή δεν έπρεπε να βρίσκονται. Και δυστυχώς για ακόμη μια φορά η κολσιαργία του κράτους φαίνεται ότι δεν αντιλαμβάνεται τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και θα πρέπει σε αυτό να ενισχυθεί και το έχουμε ξαναπεί επανελειμμένα. Προσλήψεις 8 μηνυτών το μήνα Μάρτιο και όχι το μήνα Σεπτέμβριο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν είναι δικαιολογία, αλλά την Τετάρτη, όσο και να σας φανεί παράξενο, ο συνάδελφος ο Μανώλης το γνωρίζει, την Τετάρτη το πρωί θα πάμε μείον 85 υπαλλήλους. Εγώ προσωπικά στην κοινότητα Σφενδιού και στο Πυλί θα συνδράμουμε με 3 άτομα. Πείτε μου λοιπόν, αν μπορεί να ανταποκριθεί μια κοινότητα με 3 άτομα στο Πυλί ή στο Σφενδιού. Άρα λοιπόν, εμείς το μόνο που ζητάμε είναι να έχουμε όπλα. Ποια είναι τα όπλα? Τα όπλα είναι το προσωπικό μας. Θέλουμε την βοήθεια και τη συνδρομή του κράτους. Αλλά οι προσλήψεις να γίνονται το μήνα Μάρτιο.